Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούς Φέτα Gaming και όσοι θες άλλο ένα βίντεο, και σήμερα θα κάνουμε όλα αυτά τα βίντεο με τις ιστορίες και τις βλακίες. Έχουμε να τα πούμε περίπου 2 εβδομάδες. Ο λόγος ήταν ότι για την πρώτη εβδομάδα έλειπα στην Κρήτη σε εξαήμερη και τη δεύτερη εβδομάδα μέχρι τώρα τέλος πάντων δεν είχα ίντερνετ, οπότε δεν μπορούσα να κάνω βίντεο. Βασικά για να ανεβάσω βίντεο. Οπότε γι' αυτό υπήρχε ένα κενό περίπου 1,5 με 2 εβδομάδες. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Συγγνώμη και πάλι. Δεν έχει σημασία. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη έτσι σχετικά αστεία ιστορία, η οποία είναι ο τρόμος μου το ότι θα με πάρουν και θα μου πουλήσουν τα όργανα ή κάτι τέτοιο σε όλο το δημοτικό. Ή νομίζω σε όλο, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Θυμάμαι πάντως μια συγκεκριμένη μέρα η οποία μου έχει μείνει αξέχαστη στο μυαλό και πραγματικά δεν παίζει να την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά θα μου μείνει για πάντα και απλά κάθε φορά που τη σκέφτομαι απλά γελάω τόσο άσχημα με τον εαυτό μου και whatever, θα την μάθετε και σήμερα. Λοιπόν, όταν πήγαινα δημοτικό, όπως έχω ξαναπεί, πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο, το οποίο σήμαινε πως για να γυρίσω στο σπίτι μου χρησιμοποιούσα ένα σχολικό λεωφορείο. Επικίνανα τα κίτρινα, τα κλασικά που βλέπετε, τέτοιο χρησιμοποιούσα. Και ναι, αυτό το λεωφορείο δεν με άφηνε ακριβώς μπροστά στο σπίτι μου, με άφηνε περίπου 2 δρόμους από το σπίτι μου. Το θέμα είναι ότι τόσο μικρός που ήμουν, ήμουνα πόσο, 8 με 9 χρονών, αυτοί οι 2 δρόμοι ήταν 2 δρόμοι στους οποίους για κάποιο λόγο δεν ψινόμουν να διανύσω μόνος μου. Οπότε το λεωφορείο με άφηνε εκεί πέρα και κανονικά ήταν ένας από τους 2 γονείς μου εκεί πέρα για να με πάρει και να με πάει σπίτι. Δηλαδή 2 δρόμους πιο κάτω, δηλαδή 5 λεπτά περπάτημα κυριολεκτικά. Δεν ξέρω τι σκατά, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω μόνος μου αυτό. Προφανώς ήμουν μικρός και δεν ξερφόμουν. Και αν δεν ήταν κάποιος εκεί πέρα, με άφηναν και περίμενα εγώ εκεί πέρα μέχρι να έρθουν οι γονείς μου να με πάρουν να με πάνε σπίτι. Οπότε ναι, αυτές οι 2 εναλλακτικές υπήρχαν. Τις περισσότερες φορές οι γονείς μου ήταν ήδη εκεί πέρα και με περίμεναν για να με πάνε σπίτι. Γιατί ήξερα ότι μόνος μου να μην ήθελα να μείνω γιατί φοβάμαι κτλ. Τις λίγες φορές που έμενα μόνος μου, πάντα φοβόμουν οποιονδήποτε. Φοβόμουν ότι είναι κακός άνθρωπος. Πήγαινε κάποιος ξέρω που περνούσε από δίπλα μου και απλά νόμιζα ότι θα με αρπάξει και θα με πάει να με πουλήσει τη μαύρη αγορά. Κάτι το οποίο φυσικά ποτέ δεν έγινε. Μέχρι κάποια στιγμή όμως, την οποία πραγματικά δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι περίεργο ακριβώς συνέβαινε, αλλά είχα χεστεί πάνω μου. Μ' αφήνει που λέτε λοιπόν το σχολικό λεωφορείο εκεί πέρα που μ' άφηνε τέλος πάντων στο πεζοδρόμιο, κανονικά. Και εκεί πέρα που καθόμουν να περιμένω κανονικά έναν από τους 2 γονείς μου να έρθει να με πάρει. Ένας κύριος τέλος πάντων απλά πήγε στο ATM. Έχει εκεί πέρα μια τράπεζα και πήγε στο ATM τέλος πάντων για να πάρει λεφτά. Οπότε πάει στο ATM, βγάζει λεφτά τον Ατάλο και μετά κάθεται και περιμένει εκεί κοντά μου τέλος πάντων. Απλά περίμενε κάτι. Δεν ξέρω τι περίμενε, αλλά περίμενε κάτι ρε παιδί μου. Και κάθεται σχετικά κοντά μου. Εγώ σαν ηλίθιος όλη την ώρα, φανταστείτε με να τον κοιτάω όλη την ώρα επίμονα. Να γυρνάω και να τον κοιτάω και ξανά να γυρνάω και να τον κοιτάω κτλ. Και δεν νομίζω ότι έκανε κάποια περίεργη κίνηση. Πρέπει να φερόταν φουλ φυσιολογικά. Αλλά εγώ για κάποιο λόγο είχα γριευτεί. Νομίζω πως πραγματικά αυτός ήθελε να μου κάνει κακό και γι' αυτό καθόταν εκεί πέρα. Και περίμενε κάποιο συνεργάτη του για να έρθουν να με πάρουν και να μου βγάλουν τα όργανα μαζί και να πάνε να μου πουλήσουν στη μαύρη αγορά. Κάπως έτσι μάλλον το σκεφτόμουν. Ότι και καλά αυτόν περίμενε. Ένα συνεργάτη του, ο οποίος μάλλον θα ήταν και αυτός δολοφόνος ή κάτι τέτοιο. Στις 2 ή 3 η ώρα το μεσημέρι μέσα σε ένα κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Ναι, δεν έχει σημασία, μην ρωτάτε πολλά, έτσι είναι. Άμα ξέρετε από Θεσσαλονίκη, ήταν ο δρόμος της Μπότσαρη, δηλαδή ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους ίσως. Και ήταν μεσημέρι, με ήλιο του Πούστη, αρκετό ήλιο. Και ναι, προφανώς κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε καν να το σκεφτεί κάποιος να γίνει κάτι σε τέτοια φάση. Αλλά εγώ έτσι ήταν το μυαλό μου, μη κρίνεις, για να μην κρυθείς, whatever. Οπότε ναι, είχα χεστεί πάνω μου. Και ήξερα πως πρέπει να περιμένω αρκετή ώρα, γιατί μου είχε πει νομίζω ο πατέρας μου ότι θα αργούσε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Πάντως ήξερα ότι πρέπει να περιμένω πολύ ώρα. Οπότε είχα χαιστεί και λέω: αν περιμένω εδώ πέρα 10 λεπτά, σίγουρα θα έρθει εδώ και σίγουρα μέσα σε 10 λεπτά θα είμαι μέσα σε ένα βανάκι που θα με αφαιρούν το σηκώτη. Ή κάτι τέτοιο. Και οπότε, ναι, είχα χαιστεί πάνω μου, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Το να πάω μόνος μου σπίτι ήταν πραγματικά ένα challenge το οποίο δεν σκόπευα να κάνω για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Οπότε απλά κοιτούσα γύρω-γύρω. Και ξέρω εγώ, έκανα κύκλες εκεί πέρα, γύρω-γύρω. Προχωρούσα, απλά δεν ήθελα να μείνω στάσιμος. Προχωρούσα όλη την ώρα γύρω-γύρω. Σε μια φάση, ο τυπάς απλά ερχόταν προς το μέρος. Ήταν λίγο πιο μακριά και ερχόταν προς τα μένα. Εγώ εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω γιατί, αλλά πίστευα ότι ερχόταν σε μένα πάνω μου. Ενώ απλά ερχόταν προς την κατεύθυνση που ήμουν εγώ. Και τι κάνω. Απλά αρχίζω και τρέχω. Ρίχνω ένα τέρμα sprint όσο πιο γρήγορα μπορούσα προς την κατεύθυνση τέλος πάντων την αντίθεση να φύγω. Όχι την αντίθεση, προς την κατεύθυνση που πήγαινε, αλλά τέλος πάντων έτρεχα. Ώστε να τον αποφύγω και να με πιάσει. Ήμουνα μέσα στο δρόμο της Μπότσαρη, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και έτρεχα σαν ηλίθιος, γιατί νόμιζα πως θα με πιάσει και θα με παγάγει. Έτρεχα πραγματικά, ανάμεσα σε ανθρώπους, περνούσα τον Ατάλο και έτρεχα. Οπότε έφτασα μέχρι ένα σημείο που
Δεν έγινε προφανώς τίποτα. Δεν το ξαναείδα αυτόν τελικά. Και άρχισα να γυρνάω πίσω. Όπου εκεί πέρα με περίμενε ο πατέρας μου να γυρίσω πίσω και με ρώτησε που ήμουν κτλ. Και άρχισα να το εξηγώ την ιστορία. Όπου του είπα πως αυτός ο τύπας. Δεν το είπα ρε παιδί μου σε φάση ότι φοβόμουν ότι αυτός ο τύπας. Του είπα ότι ήταν ένας τύπας ο οποίος με κοιτούσε περίεργα και περίμενε να έρθει κάποιον. Να έρθει κάποιος για να με απαγάγουν. Αυτό του είπα. Γυρνάω και του λέω: Μπαμπά, να ξέρεις, ήταν εκεί πέρα κάποιος ο οποίος με κοιτούσε και ήθελε να μου παγάγει μαζί με έναν άλλον τύπα και να μου πάρω το όργανο. Κάτι έτσι πέρα τύπα. Και ο πατέρας μου προσπαθεί να με καθησυχάσει ότι καλά δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ είχε στεί πάνω μου και του είπα ότι πρέπει από εκεί και πέρα να έρχεται να με περιμένει εκεί πέρα, να μην περιμένω εγώ μόνος μου, γιατί μπορεί να μου πάρουν τα όργανα. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν τόσο χέστης. Δεν ξέρω. Αλλά έτσι έγινε η ιστορία. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι θυμάμαι ότι όταν έτρεχα, ότι ήταν. Πώς να το πω. Είχε κόσμο γενικώς στις χέλιες γύρω και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον εαυτό μου να περνάει ανάμεσα από άτομα. Δηλαδή, σε φάση ρε παιδί μου να είναι δύο άτομα δίπλα-δίπλα να μιλάνε και να μην κάνω καν τον κόπο να περάσω από γύρω τους. Να περνάω ανάμεσά τους. Κατάλαβε, δηλαδή, ήμουν τόσο βιαστικός εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω καν να ξέρω τι πίστευε εκείνος ο κύριος ο οποίος είδε να έρχεται κατά πάνω μια ώρα και να τρέχω σαπούστης. Δεν ξέρω τι πίστεψε. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αλλά τι να πω. Συγγνώμη, κυριούλη. Γιατί συγγνώμη. Μπορεί να ήταν όντως παιδεραστής. Ή μαυραγωρίτης. Ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Και ναι. Κάπως έτσι πήγε αυτή η ιστορία. Α! Τώρα μια και βγήκε μικρό το βίντεο, θα σα πω και μια άλλη μικρή ιστορία. Θυμάμαι όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο. Είναι πολύ μικρή αυτή η ιστορία, αλλά δεν έχει σημασία. Θεωρώ πολύ αστεία και δεν πηγαίνει έξω χωρίς το βίντεο. Όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο. Ερχόντουσαν κανονικά να μου πάρουν οι γονείς μου από εκεί. Αλλά μια μέρα για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν, δεν θυμάμαι γιατί. Και έβαλαν τον θείο της μάνας μου να με πάρει. Δηλαδή, όχι τον θείο μου, θείο της μάνας μου. Πάλι θείο τον λες, αλλά κατάλαβες τι είναι. Εγώ όμως αυτό δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα φυσιογνωμικά, ας πούμε. Δεν ήξερα πώς είναι. Εμφανισιακά δεν τον είχα δει πολλές φορές στη ζωή μου. Ο θείος μου αυτός έμενε μακριά. Έμενε πολύ μακριά από τον νηπιαγωγείο μου και ήρθε να μου πάρει με τα αμάξι. Και έκανε πολλή ώρα, ρε παιδί μου. Οπότε έρχεται εκεί πέρα, ζητάει να με πάρει. Τον βλέπω και γυρνάω και κάνω. Δεν το ξέρω. Και αρχίζω και κλαίω. Και λέω: Δεν θέλω να πάω μαζί του, δεν το ξέρω. Και αρχίζω και κλαίω. Και ξέρω εγώ, εντάξει, οι καθηγητές, επειδή εγώ έλεγα πως δεν ήθελα. Η νηπιαγωγή τέλος πάντων, επειδή εγώ έλεγα πως δεν ήθελα να πάω. Προφανώς δεν επέτρεψαν να με πάρει. Και τον έβαλα να γυρίσει πίσω. Στο σπίτι του και μετά οι γονείς μου εξήγησαν πως ήταν όντως θείος μου και δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό. Αλλά εγώ το είχα ήδη κάνει. Okay, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο μαλακισμένο. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό βίντεο. Από πίσω τόση ώρα βλέπετε gameplay του παιχνιδιού LEGO Avengers προσφορά τη Jagedorn, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Και ναι, αυτά. Θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς φάνηκε και ένα subscribe στο κανάλι μου για να μην μιλήσω για άλλα και ναι, τα λέμε. Ciao.